Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Κώστας ο Μαυραγάνης, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχοντας πει κάποια γενικά πράγματα για τα αρμόνια μέχρι στιγμής, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα πλήκτρα στην ελληνική μουσική τόσο παλαιότερα αλλά και μέχρι και σήμερα. Και λέω σύντομη αφενός γιατί τα πλήκτρα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής που δεν φτάνει να αναλύσουμε σε μια εκπομπή, αλλά και αφετέρου γιατί κάποια από τα πράγματα που θα δούμε σήμερα έχουν τόσο μεγάλη ιστορία από πίσω τους, που ίσως και να άξιζαν ένα μεμονωμένο βίντεο εξ ολοκλήρου μόνο για αυτά. Θα προσπαθήσω όμως να τα κρατήσω σύντομα και θα έχω κάποιους συνδέσμους και κάποια link στην περιγραφή του βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πράγματα. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πιάνο, καθώς είναι το πιο παλιό και κλασικό πληκτροφόρο όργανο. Δεν λείπει από καμιά μουσική παράδοση, δεν έλειπε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ούτε και αργότερα. Στη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε τον Γιώργο Μπατσανό, πασίγνωστο δεξιοτέχνη στο ούτι. Είναι σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα για τους ουτίστες. Κάτι λιγότερο γνωστό για αυτόν είναι ότι ήταν και δεινός πιανίστας και μάλιστα ήταν καθηγητής πιάνου στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικός φυσικά στην ανατολική τροπική μουσική και πως αυτή εκφράζεται τόσο στο ούτι αλλά και στο πιάνο. Και έτσι μπορούσε πολύ εύκολα να ηχογραφήσει κομμάτια με σωστό ύφος και με τα δύο όργανα. Το πιάνο δεν σταμάτησε να χρησιμοποιείται στην ελληνική μουσική. Τόσο στην αστική όσο και στη δημοτική υπάρχουν διάφορες ηχογραφήσεις με πιάνο σε διάφορα περιβάλλοντα, τόσο σε αυτοσχεδιαστικό ρόλο αλλά όσο και σε συνοδευτικό σε διάφορα τραγούδια. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά το πιάνο βρήκε το δρόμο του και προς το λαϊκό πάλκο. Στη φωτογραφία βλέπουμε την τεράστια Ευαγγελία Μαργαρόνη, που είναι πιανίστρια και ακορντεονίστρια, στο πλευρό πάντα του τεράστιου Βασίλη Τσιτσάνη, τον οποίο συνόδευε πάντα τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις. Από τότε μέχρι και σήμερα, το πιάνο δεν λείπει ούτε από το ελληνικό λαϊκό πάλκο, αλλά ούτε και από την ελληνική δισκογραφία. Οπότε υπάρχει δυνατότητα το πιάνο εντάσσεται σε λαϊκές ορχήστρες, δίνοντας έτσι με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ένα τεράστιο βάθος, καλύπτοντας όλο το εύρος συχνοτήτων και κάνοντας τα πάντα να ακούγονται ακόμα καλύτερα. Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να αναφέρουμε την καταπληκτική δουλειά του καθηγητή Νίκου Ορδουλίδη, ο οποίος με το λαϊκό πιάνο The Eastern Piano Project έχει καταφέρει μέσω έρευνας να δείξει και να αναδείξει το ρόλο του πιάνου στην ελληνική λαϊκή μουσική και από εκεί φυσικά μπορούμε να αντλήσουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς πεζόταν το πιάνο και στη δισκογραφία αλλά και ζωντανά και να δούμε ίσως και κάποια σημάδια για το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του πιάνου ήταν πάντα ο μεγάλος του όγκος και το μεγάλο του βάρος, καθιστώντας την μεταφορά αλλά και την αποθήκευση ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά επίσης και το μεγάλο του κόστος, τόσο στην αγορά αλλά όσο και στη συντήρηση. Σε αυτά τα προβλήματα έρχονται να μας δώσουν λύσεις τα μοντέρνα αρμόνια. Κυρίως τα stage pianos, τα οποία μας υπόσχονται τουλάχιστον μία αίσθηση και έναν ήχο, όσο πιο κοντά σε ένα ακουστικό πιάνο είναι δυνατό για ένα ψηφιακό όργανο. Στην επάνω αριστερή φωτογραφία βλέπουμε τον καθηγητή τον κύριο Ορδουλίδη με ένα Yamaha stage piano σαν μέρος της Λαϊκής Ορχήστρας της Πριγκιπέσσας στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην κάτω δεξιά βλέπουμε τον Άρη Κονιδάρη με ένα stage, με ένα Nord stage piano σαν μέρος της Ορχήστρας της Ιουλίας Καραπατάκη. Και στις δύο περιπτώσεις είναι δύο όργανα με σχετικά μικρό βάρος, το οποίο πιστεύω έχει παίξει ρόλο στην επιλογή. Ο ήχος τους είναι πολύ καλός από όσο ξέρω και η αίσθηση των πλήκτρων είναι αρκετά κοντά σε αυτήν ενός ακουστικού πιάνου, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν. Χωρίς να έχουμε εξαντλήσει το θέμα του πιάνου στην ελληνική μουσική καθώς ένα τεράστιο κεφάλαιο, νομίζω έρθει η ώρα να περάσουμε στο άλλο τεράστιο κεφάλαιο που δεν είναι άλλο από το ακορντεόν. Στη φωτογραφία εδώ δίπλα βλέπουμε τον τεράστιο Αντώνη Αμυράλη ή Παπατζή, ο οποίος κυρίως έγινε γνωστός λόγω της δεξιοτεχνίας του στη Φίσα, που είναι το διπλανό όργανο. Η Φίσα δεν είναι κάτι άλλο από ένα διατονικό ακορντεόν, με άλλο ήχο στο άνοιγμα και άλλο στο κλείσιμο της φυσούνας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ σε διάφορα ταξίμια, σε διάφορες μελωδίες και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο.
Με βάση αυτήν την εμπειρία, ο Αμυράλης πέρασε φυσικά και στο ακορντεόν τύπου πιάνου, σαν αυτό που κρατάει στη φωτογραφία, με το οποίο δισκογράφησε αρκετά κομμάτια και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παίξιμο, το οποίο είναι σημείο αναφοράς στους ακορντεονίστες μέχρι και σήμερα. Η δύναμη αυτή λοιπόν του ακορντεόν, η δυνατότητα να μπορείς να παίξεις μελωδία στο ένα χέρι και συνοδεία στο άλλο χέρι και επίσης να δώσεις και ρυθμό με το κατάλληλο άνοιγμα και κλείσιμο της φυσούνας, έκανε αυτό το όργανο αρκετά διάσημο και είχαμε αρκετούς παίκτες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο όργανο. Στη φωτογραφία εδώ βλέπουμε τον τεράστιο Γιώργο Κουλαξίζη, τεράστιο δεξιοτέχνη του ακορντεόν. Στη μία φωτογραφία μάλιστα τον βλέπουμε να κρατάει μία φίσα παλαιού τύπου, δείχνοντας ότι γνώριζε αρκετά καλά και αυτό το όργανο. Στην άλλη φωτογραφία φυσικά τον έχουμε με ένα ακορντεόν τύπου πιάνου, με το οποίο έγινε φυσικά και διάσημος και έκανε τις πιο πολλές ηχογραφήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Κουλαξίζης κάποια στιγμή έπιασε και αρμόνιο, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ηχογραφήσεις στην οποία παίζει η φαρφίσα. Η αγάπη του παρόλα αυτά για το ακορντεόν υπερίσχυσε και ξαναγύρισε τελικά στο όργανο που τόσο πολύ αγαπούσε. Τεράστιος δεξιοτέχνης του ακορντεόν είναι επίσης και ο γιος του Γιώργου του Κουλαξίζη, ο Λάζαρος Κουλαξίζης που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, με το χαρακτηριστικό ακορντεόν με τα ανεστραμμένα άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Τεράστιος μουσικός, έχει μελετήσει πάρα πολύ τόσο το παίξιμο του πατέρα του όσο και παλαιότερων μουσικών και έχει ηχογραφήσει κομμάτια με ένα πραγματικά ιδιαίτερο ύφος που θυμίζει πραγματικά αυτό το παλιό στυλ παίξηματος φύσας που ξέρουμε από τις παλιές ηχογραφήσεις. Από τα μέσα και όλες τις δεκαετίες του 50, καθώς άρχισε να μπαίνει και να εγκαθιδρύεται η ενίσχυση και ο ηλεκτρισμός στην ελληνική μουσική και στα ελληνικά μουσικά πάλκα, έχουμε την εμφάνιση αυτού εδώ του μυθικού οργάνου, της Farfisa Combo Deluxe, κυρίως από τον Βασίλη Βασιλιάδη, τον κύριο που βλέπετε εδώ στη φωτογραφία και στις δύο περιπτώσεις να παίζει με τη Farfisa σαν μέλος μιας λαϊκής μπάντας. Είναι ένα όργανο το οποίο είναι ξεκάθαρα ο πρόγονος του σημερινού αρμονίου, είναι ένα αρμόνιο παλαιού τύπου, ένα vintage όργανο, και θεωρώ ότι άλλαξε τον τρόπο που πεζόταν η μουσική μέχρι τότε τουλάχιστον. Η δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης στην ενίσχυση, δηλαδή δυνατότητα για πολύ δυνατό ήχο, καθώς και η λογική του παίξηματος, δηλαδή στο αριστερό χέρι να παίζουμε μπάσα ή συνοδεία και στο δεξί χέρι να παίζουμε μελωδία, κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον των μέχρι τότε ακορντεονιστών, οι οποίοι το είδαν πρακτικά σαν ένα ξαπλωτό ακορντεόν και πάρα πολλοί δοκίμασαν να μεταβούν σε αυτό το όργανο. Βοήθησαν επίσης και τα πλήκτρα, των οποίων η υφή είναι πολύ μαλακή και κοντά σε αυτήν που είχαν συνηθίσει από το ακορντεόν. Από τότε, πρακτικά, τα αρμόνια δεν σταμάτησαν να εξελίσσονται ποτέ. Καινούργιες εταιρείες άρχισαν να μπαίνουν στο χώρο κατασκευής των αρμονίων και άρχισαν να φτιάχνουν μοντέλα με καλύτερες προδιαγραφές, όπως για παράδειγμα καλύτερους ήχους, περισσότερους ήχους, καλύτερα συστήματα ηχείων, όλο ένα και περισσότερο. Μια από αυτές τις εταιρείες λοιπόν, η Korg, έμελε να φέρει την επόμενη μεγάλη επανάσταση στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Παρότι είχε αρχίσει ήδη να βγάζει αρμόνια από τη δεκαετία του 70, η Korg έβγαλε το συγκεκριμένο μοντέλο που βλέπετε, το PA50, το 2000, δίνοντας πρωτοποριακές για την εποχή δυνατότητες. Μια καινούργια μηχανή ήχων, καταπληκτική για την συγκεκριμένη εποχή και κυρίως με τη δυνατότητα να φορτώσεις εξωτερικούς ήχους αλλά και ρυθμούς, έτσι ώστε να μπορέσεις να παραμετροποιήσεις το όργανο και να το φέρεις στα δικά σου μέτρα σαν μουσικός, τελείως προσαρμοσμένο στο πρόγραμμα που εσύ θέλεις να παίξεις. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για την εποχή, στο επίπεδο που το έκανε η Korg, και κάπως έτσι έβαλε τις βάσεις για μια κυριαρχία στην ελληνική μουσική σκηνή, η οποία κρατάει καλά μέχρι και σήμερα. Από τότε λοιπόν, πάνω κάτω, ξεκινάει να έχει τη σημερινή του έννοια ο ρόλος του πληκτρά στην ελληνική μουσική μπάντα.
Ο ρόλος δηλαδή του χειριστή αρμονίου, ο οποίος έχει φορτώσει ένα κατάλληλο σετ με ρυθμούς και ήχους στο όργανο, προσαρμοσμένο πάντα για το ρεπερτόριο της μπάντας στην οποία συμμετέχει. Όταν αυτή η μπάντα είναι μικρότερη σε μέγεθος, τότε εκμεταλλευόμαστε τις ενορχιστρωτικές δυνατότητες του οργάνου και καλύπτουμε με ρυθμούς, με αυτοματοποιημένους ρυθμούς, ό,τι και να υπάρχουν στην μπάντα. Ίσως έλλειψη drums, έλλειψη μπάσου ή κάποιου ρυθμικού οργάνου. Όταν η μπάντα από την άλλη είναι μεγαλύτερη, τότε περιοριζόμαστε στη χρήση των ήχων για να γεμίσουμε και να καλύψουμε ό,τι αρμονικά κενά χρειάζονται και να παίξουμε με την μπάντα. Στις φωτογραφίες εδώ δίπλα βλέπουμε δύο μοντέρνα setup από τον Pascal τον Terzi, έναν πολύ σημαντικό πληκτρά. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πολλαπλά όργανα, κυρίως φαντάζομαι για να εκμεταλλευτεί τις διαφορετικές δυνατότητες και ήχους στο κάθε όργανο, αλλά και για να έχει γρήγορη μετάβαση από το ένα στο άλλο χωρίς να πατάει κουμπάκια την ώρα του live. Επειδή και στις δύο περιπτώσεις παίζει με μεγάλες μπάντες, φαντάζομαι ότι δεν θα χρησιμοποιεί ρυθμούς τόσο πολύ, αλλά θα χρησιμοποιεί τους ήχους των οργάνων είτε σαν καθαρό πιάνο για να γεμίσει κάποια κομμάτια, είτε για να παίζει κάποια χάλκινα, είτε για να παίζει κάποια strings για να δώσει βάθος. Αλλά δεν περιμένω ότι θα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τους αυτοματοποιημένους ρυθμούς και τα ακομπανιαμέντα. Θα ξεκινήσουμε να παρατηρούμε σιγά σιγά μια κυριαρχία της Korg, και ο Pascalis εδώ έχει κάποια μοντέλα της Korg, διότι παρότι υπάρχουν πλέον σήμερα στην αγορά και άλλα αξιόλογα μοντέλα από άλλες μάρκες, είναι τόσο δυνατές οι βάσεις που έθεσε η Korg τα προηγούμενα χρόνια που πιστεύω όλοι οι πληκτράδες έχουν στο setup τους κάπου και ένα Korg. Στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε μια ελληνική μπάντα με ένα αρκετά συνηθισμένο setup από όργανα. Είναι η Dune και Lavin που παίζουν κυρίως στο εξωτερικό, στη Γερμανία αν δεν κάνω λάθος. Στα πλήκτρα πίσω θα δούμε τον Μανώλη το Δράμαλη, φυσικά με Korg όπως είναι αναμενόμενο. Είναι κάτι που θα συναντήσετε πολύ συχνά όσο ψάχνετε για ελληνικές μπάντες στο YouTube και στα υπόλοιπα social media. Και κλείνοντας σιγά σιγά δύο πολύ ιδιαίτερες φωτογραφίες από δύο μουσικούς, των οποίων δεν είναι το βασικό όργανο το αρμόνιο. Επάνω αριστερά βλέπουμε τον Νίκο το Φιλιπάτο να παίζει ένα Korg Patriarchy. Ο Νίκος έχει το κανάλι το Μπουζούκιλαντ, για όσους δεν το ξέρετε. Εξειδικεύεται στην εκμάθηση μπουζουκιού και από ό,τι φαίνεται παίζει και πάρα πολύ καλά πλήκτρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Και κάτω δεξιά βλέπουμε την Κωνσταντίνα την Κωστέλη, η οποία έχει επίσης ένα κανάλι εκμάθησης μπουζουκιού πάρα πολύ καλό, να μπείτε να το δείτε. Η Κωνσταντίνα παίζει με ένα Korg PA 800, κυρίως για να συνοδεύει το μπουζούκι με ακομπανιαμέντα και να μπορεί έτσι να τραγουδάει από πάνω και να δίνει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Αυτό κυρίως που ήθελα να δείξω με αυτές τις φωτογραφίες είναι πόσο σημαντικά είναι τα πλήκτρα ακόμα και για μουσικούς για τους οποίους δεν είναι το βασικό τους όργανο. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι τα αρμόνια δεν είναι μόνο για τους πλήκτράδες, βοηθάνε όλους τους μουσικούς. Σε αυτό το σημείο έχουμε δει πάνω κάτω πώς ταιριάξαν τα πλήκτροφόρα όργανα στις ελληνικές λαϊκές μουσικές μπάντες. Το πιάνο, το ακορντεόν, η φαρφίσα, το αρμόνιο έχουν όλα θέση στην ελληνική λαϊκή μουσική. Έχουν θέση και στη δισκογραφία αλλά και στο ζωντανό παίξιμο. Δεν μπορούμε καθόλου να αγνοήσουμε το ρόλο τους. Είναι αλήθεια ότι παρά τα διάφορα πλεονεκτήματα των αρμονίων, τόσο το ακορντεόν όσο και το πιάνο συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτόνομα στις ελληνικές λαϊκές μουσικές μπάντες και έτσι έχουν έναν βίο κάπως παράλληλο και σχετικά ανεξάρτητο. Σε κάθε περίπτωση εμείς αγαπάμε όλα τα πληκτροφόρα όργανα και θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να δείχνουμε την αξία που προσφέρουν και στις ελληνικές μπάντες, αλλά και στην ελληνική μουσική γενικότερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, να περνάτε όλοι πάρα πολύ καλά και να θυμάστε ότι η εξάσκηση είναι αυτή που μας κάνει καλύτερους πάντα. Γεια χαρά!